Με την ευκαιρία της 8ης του Μάρτη, ημέρας της γυναίκας, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Δημαρχείο Παραλιμνίου μαζί με τον αγαπητό κύριο Θεόδωρο Πυρίλη, εκπρόσωποι 11 γυναικείων οργανώσεων, για να παραδώσουμε από κοινού υπόμνημα κάτω από το σύνθημα «Στο δρόμο για την ισότητα», το οποίο δηλώνει τα προβλήματα και τις θέσεις και τα δίκαια αιτήματα όλων των γυναικών της Κύπρου. Εμείς από πλευράς Δήμου Παραλιμνίου τιμήσαμε σήμερα το γυναικείο πληθυσμό του Δήμου Παραλιμνίου. Τιμήσαμε σήμερα ως Δήμος Παραλιμνίου το γυναικείο πληθυσμό του Δήμου μας, οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσα από όλα τα άλλα τα οποία έχουν να προσφέρουν στην κοινωνία ενός γυναίκες. Ταυτόχρονα υποδεχθήκαμε τις γυναικείες οργανώσεις, οι οποίες ήθελαν να μας επιδώσουν επ' ευκαιρία της σημερινής μέρας το υπόμνημα τους, το οποίο παραλάβαμε. Πιστεύω ότι ως Δήμος Παραλιμνίου εφαρμόζουμε στην ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στο 100%. Δεν έχω διαπιστώσει να γίνεται κάποια διάκριση σε κάποιο θέμα, ούτε σε θέματα καθηκόντων, ούτε σε θέματα μισθοδοσίας, ούτε σε θέματα τι δουλειές αναλαμβάνει ο κάθε ένας. Και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα και μας ευχαριστεί ταυτόχρονα. Εύχομαι το 2022 να μειώσει ακόμα περισσότερο τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών, κάτι το οποίο θα πρέπει σιγά σιγά να εξαλειφθεί. Και χαιρετίζουμε την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς αυτήν την κατεύθυνση, διότι χρηματοδοτεί πάρα πολλά προγράμματα, διάφορες δράσεις που στοχεύουν σε αυτήν ακριβώς την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι οι γυναίκες μας, οι γυναίκες της Κύπρου, οι γυναίκες της Αμοχώστου, ας αδράξουν την ευκαιρία μέσα από αυτά τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναδείξουν τους εαυτούς τους περισσότερο και επαγγελματικά και κοινωνικά και πολιτικά. Διότι εκεί είναι ακριβώς που νοσούμε, το να βλέπεις σε διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις ψηφοδέλτια που να πριτανεύει το 80% του ανδρικού πληθυσμού σε σχέση με τις γυναίκες. Πρέπει οι γυναίκες να το προσπαθήσουν και να το αποτολμήσουν. Και όχι να λέμε μόνο θέλουμε ισότητα. Η ισότητα καμιά φορά πρέπει να την κυνηγήσουμε. Τα μέσα υπάρχουν, απλώς ζητάτε το, απαιτήστε το και από την ίδια την κοινωνία μέσα από τη δημοκρατία. Να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω πολύ τον Δήμαρχο Παραλιμνίου κύριο Θεόδωρο Πυρίλη, πρώτα για τις πολύ σύγχρονες και σωστές θέσεις και απόψεις του σε ό,τι αφορά τα αιτήματα εμάς των γυναικών, και να πω ότι αυτές οι θέσεις και οι απόψεις του μας δίνουν κουράγιο για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για πλήρη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, επαγγελματικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Δήμαρχο μας, κύριο Πυρίλη, για την θερμότατη υποδοχή την οποία μας έχει επιφυλάξει σήμερα εδώ στο Δημαρχείο Παραλιμνίου. Σας ευχαριστούμε πολύ και επίσης να ευχαριστήσω πολύ και για την πολύ του ευγενική χειρονομία να μας προσφέρει αυτόν το υπέροχο δωράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, αγαπητέ μας Δήμαρχε. Και κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Αν στο μέλλον θα είμαι στη θέση του Δημάρχου ή όχι, να ξέρετε ότι ο Θεόδωρος Πυρίλης θα είναι πάντα δίπλα σας, στηρίζοντας αυτόν τον αγώνα. Τη μέρα στις γυναίκες σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Ευχαριστώ πολύ. Προβλήματα και, και τα δίκαια αιτήματα εμάς των γυναικών όλης της Κύπρου.
Αυτό για σας, αγαπητέ κύριε Κίγηλε. Ευχαριστώ. Θα το μεταφέρω λοιπόν με τη σειρά μου προς τον Δήμαρχο Αγέννα και στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Και όπως είπα προηγουμένως, είμαστε πάντα δίπλα σας. Στήριξε με και η πρώτη συνάντηση που έγινε από το Σύνδεσμο σας ήταν στο Μουσείο Θάλασσα, δεν αισθάνομαι. Όπως και κάποιες άλλες δραστηριότητες. Γι' αυτό εμείς θα είμαστε πάντα αρρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια.